είναι φίλον του, θα βουτήξει τη θάλασσα, θα κολυμπήσει 10 χιλιόμετρα. Ακούστε λιγάκι αυτό, για τα παιδιά που έχουν καρκίνο. Ένα παιδί που ξέρει από πρώτο χέρι, κάποια ζητήματα θα τον γνωρίσουμε σε λίγο, θα κολυμπήσει για τα παιδιά με καρκίνο. Και θέλω εδώ πραγματικά να ευχαριστήσω και την ομάδα των δρομέων ΟΙΚ, οι οποίοι τρέχουν παντού, είναι παντού, είναι εθελοντές διαχρονικοί, βέβαια πάντα με γνώμονα το καλό κοινό συμφέρον. Λοιπόν, σήμερα εδώ μαζί μου ο Αλέξανδρος ο Κουπάτος. Αλέξανδρε μου, ναι. Καλή σου μέρα, λεβέντη μου. Κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Αλλά να ευχαριστώ και τον Ωράτιο την Ροδιακούνα από την ομάδα δρομέων ΟΙΚ. Ωράτιο μου, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ και εσένα και στο πρόσωπο το δικό σου όλα τα παιδιά των ΟΕΚ για όλα αυτά που κάνουν από το χρόνο τους, από το χρόνο με τις οικογένειές τους και είναι πολύ σημαντικό η προσφορά σου στον άνθρωπο. Να μου πεις λιγάκι την εκδήλωση αυτή, μισό λεπτάκι Αλέξανδρε, περίμενε. Πες μου λίγο την εκδήλωση. Η εκδήλωση θα γίνεται ερχόμενη Κυριακή, 28 του μήνα, όπως είπατε και εσείς, για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του Αλέξανδρου τα 21 του γενέθλια, που επέλεξε έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα γιορτάσει, προσφέροντας στο σύνδεσμο ένα όνειρο, μια ευχή για τα παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις. Γιατί γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει η ταλαιπωρία, τι σημαίνει ο αγώνας, και επειδή ο Αλέξανδρος είναι ένας φοβερός αγωνιστής και τώρα είναι λίγο συναισθαλμένος, δεν εξήγησε ένα χαμόγελο ακόμα. Αυτό το χαμόγελο θέλει να το βάζει πάνω στα πρόσωπα όλων των παιδιών. Κάνε ένα κοντινό στον Αλέξανδρο, να δείτε τι ωραίο χαμόγελο. Κοίταξε ένα παιδί. Έτσι, διαμάντι. Εγώ σε ευχαριστώ για αυτό το πράγμα που πάνε να κάνεις τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Να βοηθήσουμε κάποια άλλα παιδάκια που έχουν ανάγκη. Με καρκίνο και άλλα προβλήματα. Και είναι την ημέρα των γενεθλίων του, έτσι. Γίνεσαι πόσο, 21, Αλέξανδρε. 21. Παναγία, μεγάλωσες. Ναι. Θα κολυμπήσεις μέσα στη θάλασσα κανονικά. Ξέρεις κολύμπι, ξέρεις. Ναι. Τι λέει ρε παιδί μου, εμείς δεν ξέρουμε. Πώς ξέρεις εσύ. Τα παιδάκια. Έχεις δίκιο. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό, Ωράτιε μου, και πώς μπορεί να βοηθήσει ο υπόλοιπος κόσμος? Ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί να βοηθήσει προσφέροντας το σύνδεσμο που έχουμε στο Facebook για το ένα ώρο μια ευχή. Μπορεί φυσικά να βοηθήσει ακόμα και με την συμπαράσταση, γιατί θα καταλήξουμε στην παραλία Μαλίντη που θα κάνουμε ένα μικρό πάρτι για τα γενέθλια του. Θα ξεκινήσουμε από την παραλία, από την Αχτή Ολυμπίων Α στον Εναέριο, απέναντι από το πάρκινγκ των μεγάλων του Εναέριου. Θα ακολουθήσουμε μια πορεία μαζί με τη Λιμενική για σκοπούς ασφαλείας κοντά. Του Αλέξανδρου, έτσι. Ναι, πάντοτε. Θα ακολουθήσουμε μια πορεία που να είναι έξω από τις σημαδούρες, αλλά κοντά στην Αχτή. Και θα καταλήξουμε, είναι γύρω στα 10 με 12 χιλιόμετρα. Θα κολυμπήσει 10 χιλιόμετρα. Απόσταση, ναι. Ο Αλέξανδρος είναι, όπως σας είπα και πριν, είναι φοβερός μαχητής. Κάτι που ίσως να ακούγεται αστείο, μας λένε μαθαντέξει. Ας πούμε, μια ανησυχία χτες στη Λιμενική ήταν μαθαντέξει. Τους λέω αυτό που μας λέει κάθε φορά που τελειώνουμε έναν αγώνα, ο οποίος μπορεί να είναι 4-5-6 ώρες, είναι πότε θα ξαναπάμε. Είναι τέτοιος αγωνιστής ο Αλεξανδρός, γι' αυτόν έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρει. Ναι. Και για να γιορτάσει τα γενέθλια του, θα κάνει, θα υπερβεί αυτόν. Λεβέντι μου, λεβέντι μου. Έπιετε και λάλλω τη μάμα. Ότι να κάνουμε πάρτι τα γενέθλια. Σ' αρέσει το πάρτι, ε. Ναι. Θα σου κάνουν πάρτι τα παιδιά από τους ΟΙΚ, θα σου οργανώσουν πάρτι. Εκεί στο Μαλίντι μετά που θα κατέβει, θα τερματίσετε. Ναι. Και μόνο το χαμόγελό σου. Μιάτα. Να πούμε, Ωράτιε, να πούμε πότε, ώρα και πώς μπορούν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Η εκκίνηση θα γίνει η ώρα 7. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε αυστηρά, γιατί θέλουμε να είμαστε όσο πιο σύντομα στο νερό, για να μην αλλάξει ο καιρό, να μην έχουμε προβλήματα με τη θάλασσα.
Και ο τερματισμός αναμένεται να είναι γύρω στις 4 με 5 ώρες. Ανάλογα με τη θάλασσα, ανάλογα με τις συνθήκες που θα συναντήσουμε, αλλά γύρω στο μεσημέρι, 11-12, κάπου εκεί αναμένουμε την. Και όσοι θέλουν, γιατί φαντάζομαι ο στόχος είναι να μαζέψουμε κάποια χρήματα να βοηθήσουμε κάποια παιδιά που έχουν ανάγκη. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει μπαίνοντας στην σελίδα της ομάδας Δρομέων ΟΗΚ που υπάρχει ο σύνδεσμος μέσω της JCC. Και επίσης την ημέρα της εκδήλωσης έχουμε εθελοντές από το Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Πέραν από τις εισφορές που θα δέχονται, θα πουλούν και κάποια αναμνηστικά είδη για αγορά και υποστήριξη του συνδέσμου. Η υποστήριξη φυσικά είναι πρώτα απ' όλα ηθική. Δίνεις δύναμη, κουράγιο στα παιδιά. Ναι. Γιατί όταν βλέπουμε τον Αλέξανδρο με αυτόν τον χαμόγελο, αντιλαμβάνεστε ότι ο καθρέφτης λέει αφού ο Αλέξανδρος έχει αυτόν τον χαμόγελο, εμείς γιατί να μην χαμογελούμε. Ναι. Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχει φοβερό χαμόγελο και είναι μόνο δύναμη παίρνεις από το παιδί αυτό, τίποτα άλλο. Ναι. Μόνο δύναμη. Να σε ρωτήσω κάτι, ορατή. Η ομάδα δρομέων του ΟΕΚ είναι παντού. Βοηθάει παντού. Και εσύ ξέρω ότι κάνεις πολλά πράγματα. Γιατί το κάνεις? Θα αναφέρω κάτι που είπε ο φίλος μου ο Πέτρος που τρέχουμε πολλές διαδρομές μαζί. Πίσω από το καρότσι, λέει, νιώθεις άνθρωπος. Πίσω από το καρότσι, μπροστά από το ποδήλατο, ξέρω, μπροστά στη βάρκα κολυμπώντας. Και νομίζω αυτός είναι ο λόγος. Γιατί στην προσπάθεια εμείς να κάνουμε ένα αθλητισμό που αντιλαμβάνεσαι είμαστε σε μια τρυφερή ηλικία μετά τα 20 που δεν θα μας αναγνωρίσει κανένας για τις επιδόσεις μας. Δυστυχώς έμαθα πρόσφατα ότι το Ολυμπιακό Όριο είναι γύρω στις 1 ναι, ώρα και 52 λεπτά, οπότε ούτε φέτος στο Τόκιο. Ναι. Αναγκαστικά θα υποστηρίξουμε τον άνθρωπο και θα υποστηρίξουμε αυτά τα χαμόγελα για να πηγαίνουμε σε όποιον τερματισμό μας πάρουν, γιατί όπως είπα και πριν, εμείς δεν έχουμε αξιώσεις για επιδόσεις. Το κίνητρο μας, η μηχανή μας, η κινητήρα δύναμη είναι αυτά τα παιδιά. Ναι. Αυτοί πηγαίνουν στον τερματισμό, όχι εμείς. Και την Κυριακή θα είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή θα είναι όπως αυτά τα υπεραυτοκίνητα που έχουν τη μηχανή πίσω. Η μηχανή μας θα είναι πίσω στη βάρκα. Με τον Αλέξανδρο. Αυτοί που είναι μπροστά παίρνουν δύναμη. Είναι ένας λεβέντης. Πες μου τι θέλεις. Με μικρό πελά. Γιατί είναι να τούτον μου που τη ώρα του του να με το ποτότσι. Ήθελε να φέρει το μπουζούκι. Πες και μπουζούκι. Ναι. Α, την άλλη φορά θα έρθει το μπουζούκι την άλλη φορά. Την άλλη φορά. Ναι. Λοιπόν, εγώ πραγματικά νιώθω τιμή για το γεγονός ότι ο Άλεξ έδωσε σήμερα στην εκπομπή. Πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά μόνο δύναμη και αγάπη μπορεί να σου δώσουν, τίποτα άλλο. Βλέποντας τον Αλέξανδρο να μπαίνει στη θάλασσα για να βοηθήσει κάποια άλλα παιδάκια με καρκίνο, εμένα με ξεπερνά αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν ξέρω. Είναι απίστευτο. Θέλω να πεις κάτι, Αλέξανδρε μου. Θέλω να πεις κάτι, Αλέξανδρε, πού είσαι, εδώ είσαι. Θέλω να πεις κάτι. Κάτι τελευταίο, κάτι τελευταίο πες. Κάτι τελευταίο. Τι, πες το, στον κόσμο. Να είναι όλοι εκεί, να έρθουν όλοι, να βοηθήσουν όλοι. Παμπά, πάμε τέλα. Τι θα πεις στα παιδιά, τι θα πεις στα παιδιά, στείλε φυλάκι στα παιδιά. Φυλάκι, φυλάκι στα παιδιά. Α, το μικρό που έλα. Όχι σε μένα το φυλάκι, όχι σε μένα, στα παιδιά λεβέντη μου, όρφε. Αγόρι μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και εμείς και με το